δεν δίνει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των 115.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοχή του ο 25χρονος νεαρός από τη Λεμεσό. Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι, όταν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για κατοχή ναρκωτικών διεξήγαγαν βάσει δικαστικού εντάλματος έρευνα στην οικία του 25χρονου στη Λεμεσό. Στο υπνοδωμάτιο του υπόπτου εντοπίστηκε σε κρύπτη πλαστικής ταξιδιωτικής βαλίτσας το ποσό των 115.000 ευρώ, τα οποία ήταν συσκευασμένα σε τρεις δέσμες των 500 ευρώ, περιτυλιγμένα μάλιστα με λαδόκολλα. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη των χαρτονομισμάτων και ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ταξιδιωτική βαλίτσα ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό και ότι την δανείστηκε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι ισχυρισμοί του 25χρονου δεν έπεισαν τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, τα οποία συνέλαβαν τον νεαρό και τον μετέφεραν στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού για ανάκριση. Ακολούθως, συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος στις 6 χθες το απόγευμα και τέθηκε υποκράτηση. Οι ισχυρισμοί που έδωσε αναρρώ στην κατάθεσή του δεν φαίνεται να πείθουν τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την προέλευση του μεγάλου χρηματικού ποσού που εντοπίστηκε καλά καμουφλαρισμένο στη συγκεκριμένη βαλίτσα. Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριου Λεμεσού, το οποίο διέταξε τη μεθήμερη κράτησή του, αφού θεωρείται ύποπτος για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.